Μπορεί να παράγεται σε αυθονία στη γη της Κρήτης, όμως σε περιόδους κρίσης όπως την παρούσα, αντί να αυξηθεί η τιμή πώλησης του πράσινου χρυσού, αυξήθηκε η τιμή των σπορελαίων. Αυτό από μόνο του αποτελεί δείγμα για τη συμπεριφορά καταναλωτών και επαγγελματιών εστίασης, τόνισε με αυστηρό ύφος κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ο πρόεδρος του Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των παραγωγών και την αναβάθμιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου. Ανεχόμαστε καρκινογόνες ουσίες να μπαίνουν στα τηγάνια μας και στο φαγητό μας και όχι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που έτσι θα στήριζε και τον παραγωγό και τον πρωτογενή τομέα. Ας το απαιτούμε οι καταναλωτές και ας αποφεύγουμε εστιατόρια που δεν μας σέβονται. Είναι καθαρά θέμα, αν θέλετε, σχετικής οικονομίας και αδιαφορίας για την υγεία των πολιτών και των καταναλωτών. Εμείς οι καταναλωτές θα πάρουμε την ευθύνη και θα συνετίσουμε και τους κακούς παραγωγούς τροφίμων. Έχουμε συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΙΤΕ, προκειμένου μας προτείνουν οι επιστήμονες τρόπους, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου. Ο πρόεδρος του ΣΕΔΙΚ, κουρώντας καμπανάκι, κάλεσε άπαντες να συνειδητοποιήσουν πως το θέμα της ποσότητας ελαιολάδου τίνει να χαθεί στην Κρήτη, καθώς η Βόρεια Αφρική λειτουργεί πλέον απειλητικά για τις κρητικές ελαιοκαλλιέργειες. Όλη η Βόρεια Αφρική φυτεύεται με ελαιώνες. Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι σε λίγο θα εξαφανιστούμε, εάν δεν δείξουμε ιδιαίτερη σημασία και δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της ποιότητας του ελαιολάδου. Μείζον όμως ζήτημα για τους παραγωγούς αποτελεί και η τιμή πώλησης του ελαιολάδου που κυμαίνεται από 3,30 έως 3,60 ευρώ στο νησί, καθώς η πράξη δείχνει πως η τυποποίηση είναι αυτή που δίνει υπεραξία στο πράσινο διαμάντι του νησιού. Όταν το έχουμε χύμα, είναι πάμφτινο. Όταν το τυποποιούμε, το συσκευάζουμε και εγγυόμαστε την ποιότητά του, γίνεται ένα αγαθό με πολύ μεγαλύτερη υπεραξία. Στην Ανατολική Κρήτη, ο κύριος παράγων που ανεβάζει περισσότερο τις τιμές είναι ότι υπάρχουν πολλά συνεταιρικά λατρευεία τα οποία διαθέτουν το ελαιόλαδο, πουλούν το ελαιόλαδό τους με διαγωνισμούς και δημοπρασίες. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στη Δυτική Κρήτη. Και αυτός είναι ένας παράγων ο οποίος συντελεί σε κάποιες μεγαλύτερες τιμές στην Ανατολική Κρήτη. Είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει όλοι να το φροντίζουν. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου βραβεύτηκαν 20 ελαιοτριβεία από όλη την Κρήτη που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς για την ποιότητα και τη διάθεση του ελαιολάδου τους.